Να δούμε τώρα τι γίνεται αυτή την ώρα στην Εύβοια. Ο Γιώργος Κοβός βρίσκεται στην περιοχή Κριέζα. Γιώργο, είναι καλύτερη εικόνα. Προληπτικά όμως επιχειρούν οι πυροσβέστες για να αποτρέψουν αναζωπηρώσεις. Καλό μεσημέρι από την Εύβοια. Όπως θα δείτε πίσω μας, με τη βοήθεια του οπερατέ του Ονέστη Μουτάφη, βλέπουμε ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Η εικόνα που βλέπετε μπροστά μας αντιστοιχεί στο σημείο που βλέπαμε το πρωί, τα ξημερώματα κατά τις 4.30-5 η ώρα, στο οποίο φαινόταν ένα μέτωπο περίπου 3-4 ίσως χιλιόμετρων. Αυτό το μέτωπο περιορίστηκε πολύ γρήγορα με το πρώτο φως της μέρας από τα εναέρια μέσα και ουσιαστικά η φωτιά έχει κατασβεστεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Συνεχίζουν να επιχειρούν αναδιαστήματα εναέρια μέσα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, αλλά γιατί όμως επιχειρούν για συντήρηση. Mm-hmm. Ακριβώς, προληπτικά, για συντήρηση. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δύο τραυματισμοί πυροσβεστών από χθες. Ο ένας, όπως γνωρίζουμε, με ελαφρά εγκάβματα στα δάχτυλα των χεριών και ένας δεύτερος με ένα επιπόλαιο έγκαυμα, όπως χαρακτηρίστηκε από τους γιατρούς, λόγω της ελαφρότητάς του, στο μάγουλο, στο ένα του μάγουλο. Και οι δύο δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Εντάξει, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, είναι καλά στην υγεία τους, είναι μικρά τα τραύματα αυτά, τα εγκάβματα μάλλον, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα υπάρχει έντονος, υπάρχει αέρα στην περιοχή. Αναδιαστήματα είναι λίγο πιο έντονος, όπως αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 4 με 5 μποφόρ. Μερικές μπορεί να φτάνουν και τα 6 κάποιες φορές. Χωρίς ενεργό αλλά μέτωπο. Γενικότερα όμως δεν είναι η ένταση. Χωρίς ενεργό μέτωπο και χωρίς την ένταση των ανέμων που είχαμε χτες ή λίγο νωρίτερα. Αναδιαστήματα κοπάζει ο αέρας, βοηθάει αρκετά στο έργο των πυροσβεστών. Πρέπει να πούμε ότι οι πυροσβέστες λειτουργήσαν πολύ αποτελεσματικά σε αυτή την πυρκαγιά από το ξημέρωμα και μετά. Βέβαια, όλη τη νύχτα προσπάθησαν και κατάφεραν να συντηρήσουν την πυρκαγιά εκτός κατοικημένων περιοχών, στη μέση ουσιαστικά ενός τριγώνου, τριών χωριών. Απέτρεψαν την πυρκαγιά από το να προσεγγίσει τους οικισμούς. Κατάφεραν και την κράτησαν μέσα σε αυτό το τρίγωνο και με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα κατάφεραν και την αντιμετώπισαν πολύ αποτελεσματικά.